The convoy of light and peace. We are the Syrians on Turkish soil. Μέσα στην Τουρκία στείνουν καραβάνια. Με βίντεο σαν αυτά που δημοσιεύονται σε κλειστές ομάδες στο Telegram, πρόσφυγες και μετανάστες από τη Συρία καλούνται να πάρουν μέρος στο κομβόι που τις επόμενες μέρες ετοιμάζεται να φύγει από την Τουρκία προς την Ευρώπη. Ετοιμάζω ένα καραβάνι να κινήσει να έρθει προς τα σύνορα. Μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν μαζευτεί περίπου 100.000 στα social media, σε ομιλία στο Telegram που το οργανώνουν αυτοί. Οι διαχειριστές της ομάδας δημοσιεύουν συνεχώς φωτογραφίες και βίντεο. Λένε στα χιλιάδες μέλη πως υπάρχει συνεργασία με οργανώσεις και διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης προκειμένου να είναι ανοιχτός ο δρόμος ως τα σύνορα. We're able to the international community and the media to support and support our convoy to enable its safe passage from Turkish territory enter the territory of the European Union. Δεκάδες μετανάστες έχουν μόλις αποβιβαστεί από τις βάρκες των λαθροδιακινητών στη μέση της Κήτης του Εύρου και προσπαθούν να περάσουν με τα πόδια το ποτάμι. Μόλις έρχονται αντιμέτωποι με τους Έλληνες συνοριοφύλακες κάνουν μεταβολή και πηγαίνουν πάλι προς το τουρκικό έδαφος. Οι λαθροδιακινητές που είναι πάνω στις βάρκες καλύπτουν με τις μπλούζες τα πρόσωπά τους έτσι ώστε να μην αναγνωριστούν και να μην συλληφθούν αν εντοπιστούν σε ελληνικό έδαφος. Οδηγούμενοι από Τούρκους λαθροδιακινητές, οι οποίοι δρούν ανενόχλητοι στην απέναντι όχθη, οι μετανάστες φθάνουν συνήθως κατά ομάδες στο ποτάμι με το που πέσει το σκοτάδι. Ματώνουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτές τις ροές με αυτά τα εγκληματικά κυκλώματα των λαθροδιακινητών, που καθημερινά βλέπουμε την πλήρη συνεργασία με τις τουρκικές στρατιωτικές αρχές ή τις χωροφυλακής. Κοντά μας τώρα η Ελένη Λαζάρου, καθώς Ελένη με σημερινό δημοσίευμά της Emiliet στην ουσία επιβεβαιώνει την ιστορία που χτίζει η Τουρκία στον Εύρο. Στην πρώτη σελίδα η τουρκική εφημερίδα Emiliet έχει εκτενές ρεπορτάζ με στοιχεία τα οποία μόλις είδαμε στο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Αλφα που προβλήθηκε χθες. Ο τίτλος του δημοσιεύματος είναι «Καραβάνι με πρόσφυγες» και αναφέρει συγκεκριμένα σε όλη τη χώρα υπάρχουν πληροφορίες ότι ομάδες προσφύγων, κυρίως από τη Συρία, οργανώνουν κομβόι με σκοπό να φτάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εφημερίδα αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων αλλά και αραβόφωνα μέσα και λέει ότι το κομβόι αυτό που έχει ονομαστεί «Καραβάνι του Φωτός» οργανώνεται σε κάποια περιοχή της Κωνσταντινούπολης μέσα από κλειστές ομάδες στο Telegram. Ήδη μετρά δεκάδες χιλιάδες μέλη, τα οποία κάθε ώρα που περνά αυξάνονται. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι τώρα, οργανώνονται σε ομάδες των 50 ατόμων και αναφέρεται πως κάθε ομάδα θα έχει έναν επόπτη οδηγό. Οι διοργανωτές των ομάδων αυτών, της επιχείρησης αυτής, ζητούν από τα μέλη να είναι σε ετοιμότητα, να έχουν μαζί τους τα απαραίτητα και λένε ότι θα τους ενημερώσουν μόλις είναι να ξεκινήσει η επιχείρηση. Οι διοργανωτές αυτοί, να πούμε ότι αναφέρεται στο δημοσίευμα της Emiliet ότι κάποιοι από αυτούς δεν ζουν στην Τουρκία αλλά σε ευρωπαϊκές χώρες και αυτό που προκαλεί ερωτήματα και μένει να ερευνηθεί είναι ο ρόλος των τουρκικών αρχών. Μάλιστα. Καθώς υπάρχει διάλογος μεταξύ προσφύγων και διοργανωτών, που λέει ο διοργανωτής ότι η επιχείρηση θα ξεκινήσει μόλις δοθεί η επίσημη άδεια από τις τουρκικές αρχές. Μάλιστα, Ελένη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η κατάσταση. Μαρία. Και ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί εκεί στον Εύρο και στη Βορειοελλάδα είναι η επόμενη είδηση. Πάμε στην Αφροδίτη Σπηλιώτη. 13χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο με τους μετανάστες σε περίπτωση στην Εγνατία Οδό. Έτσι ακριβώς, Μαρία, είναι εντυπωσιακό το πόσο, σε πόσο μικρή ηλικία ξεκινάει η λαθροδιακίνηση. Έγινε λοιπόν σήμα της αστυνομίας στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των Διοδίων της Ανάληψης, σταματήσει ένα αυτοκίνητο που μετέφερε παράτυπους μετανάστες από τη Συρία. Δεν άκουσαν όμως στο σήμα της αστυνομίας, ανέπτυξαν ταχύτητα και μετά από καταδίωξη έπεσε πάνω σε μπάρες. Η συνοδηγός του αυτοκινήτου, μία 17χρονη, συνελήφθη και στον εισαγγελέα είπε ότι οδηγός ήταν ένας 13χρονος, ο οποίος μετέφερε τους παράτυπους μετανάστες από την Καβάλα στη Θεσσαλονίκη έναντι του ποσού των 350 ευρώ το άτομο. Ο 13χρονος αναζητείται. Είναι και οι δύο Ρωμά, και ο 13χρονος και οι 17χρονοι. Αφροδίτη, σε ευχαριστώ πολύ.